Θεσσαλονίκη, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν, συναρμολογείται το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε κεντρική πλατεία των Σκοπίων. Ακριβώς έτσι είναι, Χρήστο. Οι εργασίες για τη συναρμολόγηση και τοποθέτηση του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην κεντρική πλατεία των Σκοπίων ξεκίνησαν το πρωί. Το άγαλμα επισήμως θα ονομάζεται έφυπος πολεμιστής και έφτασε πριν από μερικές μέρες εδώ στα Σκόπια. Οι εργασίες τοποθέτησης του αναμένεται να ολοκληρωθούν σε 10 περίπου μέρες. Το άγαλμα, Χρήστο, και η επιχάλκωσή του που έγινε σε ειδικό εργαστήριο στη Φλωρεντία κόστησαν συνολικά 10 εκατομμύρια ευρώ. Νίκο, με συγχωρείς που σε διακόπτω, εμείς παίρνουμε και μία γεύση με εικόνες από τα μέρη, από τα τμήματα αυτού του αγάλματος, που εφόσον χρειάζεται τη διαδικασία συναρμολόγησης, εδώ το βλέπουμε και σε πλήρη ανάπτυξη, όπως θα είναι στην τελική του μορφή, φαίνεται να είναι αρκετά μεγάλων διαστάσεων. Χρήστο, συνολικά θα είναι 22 μέτρα. 12 μέτρα θα είναι το άγαλμα και 10 μέτρα η βάση. Μετά τη βάση θα είναι ένα συντριβάνι και πάνω στο συντριβάνι θα τοποθετηθεί ο Μέγας Αλέξανδρος έτυπος στο Βουκεφάλα. Μάλιστα. Η τοποθέτηση του αγάλματος αυτού εντάσσεται στο σχέδιο ανάπλασης και μνημειοθέτησης του κέντρου της πόλης των Σκοπίων, το οποίο σχέδιο ονομάζεται 2014, διότι θα ολοκληρωθεί τότε, και το οποίο χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση του Νίκολα Γκουρεύσκη. Να υπενθυμίσουμε ότι η αντιπολίτευση έχει επικρίνει το εγχείρημα αυτό και μάλιστα το έχει αποκαλέσει σχέδιο εξαρχαϊσμού του Νίκολα Γκουρεύσκη. Να πούμε ακόμη ότι όταν άρχισαν αυτές οι ενέργειες από την κυβέρνηση του Νίκολα Γκουρεύσκη με την μετονομασία του αεροδρομίου, δρόμων, σταδίων κτλ., είχαν επικριθεί έντονα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία προχώρησε σε συστάσεις προς την κυβέρνηση του Γκουρεύσκη να μην προβαίνει σε ενέργειες οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν προκλητικές από την πλευρά της Ελλάδος. Και αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι μόνο οι ιστορικές, οι πολιτικές ενστάσεις που διατυπώνονται, είναι και ενστάσεις αισθητικής για αυτές τις παρεμβάσεις σε κεντρικά σημεία των Σκοπίων, σε σχέση με τα αγάλματα, με τις αναπαραστάσεις και την προσομοίωση μακεδονικών γονιών, αν μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε έτσι, μέσα στο κέντρο των Σκοπίων. Υπάρχει και αυτή η συζήτηση που αφορά την αισθητική σε εξέλιξη. Ακριβώς είναι έντονη αυτή η συζήτηση. Μάλιστα, πολλοί εδώ ειδικοί, αρχιτέκτονες, ιστορικοί τέχνες, μιλάνε για ένα σχέδιο kits, το αποκαλούν, το οποίο δεν ταιριάζει σε μια σύγχρονη πόλη. Φυσικά υπάρχουν και αντιδράσεις και ότι προς την κυβέρνηση του Νίκολα Γκουρεύσκη ότι προσπαθεί να οικειοποιηθεί μια ξένη ιστορία. Νίκο Φραγκόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση από το